ρώτησε να φανταστούμε ότι θα ήθελες κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο από την κλήρωση. Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες οι οποίες περάσανε στους 32 είναι καλές ομάδες σίγουρα. Τότε κλήρωση, ναι, μπόρεσε να είναι και καλύτερη, αλλά βέβαια όποια ομάδα και να... Όποια ομάδα είναι μπροστά μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι Σάλκε και πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι αυτό το παιχνίδι και να κάνουμε τα δυνατά μας να προκριθούμε. Τι είναι αυτό που κάνει τις γερμανικές ομάδες τόσο δύσκολες για να τις αποκλείσει μια ελληνική ομάδα? Αυτό που κάνει τόσο δύσκολες κόντρα στις ελληνικές ομάδες είναι ότι έχουν πρώτο ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα. Έχουν κάθε εβδομάδα δυνατά παιχνίδια. Βέβαια και οι budget που υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες είναι πολύ μπροστά από τα budget στα δεδομένα των ελληνικών ομάδων. Ολόκληρη οργάνωση όσο αφορά το ποδόσφαιρο εκεί είναι διαφορετική. Σίγουρα ότι και οι παίκτες από όλες τις χώρες του κόσμου παίζουν εκεί. Ανταγωνισμό που έχουν μέσα στις χώρες τους τους κάνει δυνατούς. Πού θεωρείτε ότι πρέπει να ποντάρει ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, τακτικά για να χτυπήσει αυτές τις δύο οραματίες και να διεκδικήσει την πρόκριση? Όσο αφορά τα όλα πρέπει να ποντάρει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να προετοιμαστεί και τακτικά και φυσικά μέχρι αυτό το παιχνίδι και να πάρει όσες περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι το πρώτο παιχνίδι που είναι το 5 Φεβρουαρίου και όπως είπα προηγούμενο θα δώσουμε 100% να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα καλύτερα για μας. Η νίκη την περασμένη σεζόν μέσα στη Γερμανία επί της Dortmund θεωρείτε ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο τουλάχιστον στο ψυχολογικό κομμάτι να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και σε ένα τέτοιο γήπεδο? Σίγουρα συμφωνώ, όπως και αυτή την νίκη που έκανε η ομάδα πέρυσι κοντά σε μια δυνατή ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως ήταν η Dortmund μπορεί να δώσει έξτρα κίνητρο. Φέτος το ίδιο κάναμε κοντά σε μια ιταλική ομάδα δύο καλά παιχνίδια. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε κόντρα στις δυνατές ομάδες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι αυτά τα μάτς χωρίς άγχος, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ θεωρητικά έχει πετύχει τον πρώτο του στόχο στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, είναι διαφορετικά παιχνίδια από το ελληνικό πρωτάθλημα, σίγουρα. Είναι τα παιχνίδια όποια σε κάθε παίχτη δίνουν, πώς θα σας πω, κάτι παραπάνω. Ενώ ταξιδεύεις, πας σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι ότι γερμανικό ποδόσφαιρο είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Βέβαια παίζεις και UEFA με μια τέτοια ομάδα, είναι κίνητρο παραπάνω. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τα παιχνίδια. Αυτό που προσπαθώ να περάσω είναι ότι όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και κάθε επόμενο παιχνίδι πρέπει να έχουμε όλοι το ίδιο κίνητρο όπως είναι και τελικό. Αυτές οι ευρωπαϊκές προκλήσεις ήταν πιο δύσκολες για τον ποδοσφαιριστή Ίβιτς ή είναι πιο δύσκολες για τον προπονητή Ίβιτς? Κοιτάξτε, και από τη μία και από την άλλη πλευρά σίγουρα δεν είναι εύκολο. Είναι μια δουλειά που όπως και εμείς κάνουμε προσπάθειες και κάνουμε τα δυνατά μας να προετοιμάζουμε την ομάδα, έτσι κάνει και ο αντίπαλος, όποιος και είναι απέναντί μας. Όπως δυσκολίες υπάρχουν, αλλά αυτό είναι και ένα κομμάτι της δουλειάς μας, όποιος είναι και καλό, γιατί μετά στο τέλος όταν πανηγυρίζεις έχεις απόλυτη ευτυχία πάνω σου.